Ονομάζομαι Δημητριάδου Χριστίνα. Η εισήγησή μου εντάσσεται στη θεματική ενότητα Γραμματισμός και Τεχνολογίας της Πληροφορίας και Επικοινωνίας και έχει τίτλο «Η αξία του κινηματογράφου για την εκπαίδευση. Απόψεις εκπαιδευτικών». Το σκεπτικό αυτής της διερεύνησης βασίζεται στο εξής ερώτημα. Χρειάζεται να ενσωματωθεί η παιδαγωγική του κινηματογράφου στην τυπική εκπαίδευση? Το ερώτημα αυτό μπορεί ενδεχομένως να απαντηθεί μέσα από τον εξής συλλογισμό. Στόχος κάθε εκπαιδευτικού συστήματος είναι ο γραμματισμός. Και τι σημαίνει γραμματισμός? Σημαίνει πλήρη συμμετοχή στον πολιτισμό. Εφόσον όμως ο πολιτισμός του 21ου αιώνα είναι ο πολιτισμός των οπτικοακουστικών μέσων, άρα και του κινηματογράφου, αναπόσπαστο κομμάτι κάθε εκπαιδευτικού συστήματος του 21ου αιώνα πρέπει να είναι και ο κινηματογραφικός γραμματισμός. Αφετηρία αυτού του συλλογισμού αποτελούν προφανώς οι εξωσχολικές κινηματογραφικές εμπειρίες των νέων στη σύγχρονη οπτικοακουστική πραγματικότητα που αρχίζουν να προσλαμβάνουν αξία και για το σχολείο. Η κινηματογραφική παιδεία συνιστά αντικείμενο που μπορεί να παρέχει γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για την αποκωδικοποίηση του πολιτικού, οικονομικού, κοινωνικού, πολιτιστικού κτλ. Περίγυρου. Παγκοσμίως λοιπόν υπάρχουν αρκετοί εμπειρογνώμονες που τίθενται υπέρ της ένταξής της στην εκπαίδευση με στόχο φυσικά την αναβάθμισή της, τονίζοντας μάλιστα την ευθύνη του σχολείου να προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης δημιουργικού ταλέντου. Είναι αυτή η αλλαγή, όπως λένε, που θα αποφέρει την εμπνευσμένη σύνθετη σκέψη που απαιτείται στην ψηφιακή οικονομία του μέλλοντος. Ερευνητικό έργο για την κινηματογραφική παιδεία έχει διενεργηθεί στο πλαίσιο όμως της γενικότερης πολιτικής του γραμματισμού και της εκπαίδευσης στα μέσα, των Ευρωπαϊκών Θεσμών κυρίως και της UNESCO. Η UNESCO προωθεί το ενιαίο μοντέλο γραμματισμού στα μέσα και την πληροφορία, με το οποίο επιχειρεί να προσδώσει παγκόσμιο κύρος στο ζήτημα. Στη ΔΕ Ευρώπη έχει αναπτυχθεί μια οργανωμένη ατζέντα. Να αναφέρω εδώ ως παράδειγμα την έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2007 με τίτλο «Τρέχουσες τάσεις και προσεγγίσεις προς το γραμματισμό στα μέσα», στην οποία αναφέρεται πως την εξέλιξη των γραμματισμών του κλασικού, δηλαδή ανάγνωση και γραφή, του οπτικοακουστικού, παραδείγματος χάρη κινηματογράφος, και του ψηφιακού, παραδείγματος χάρη υπολογιστής, το τελευταίο στάδιο του γραμματισμού στα μέσα, αποτέλεσμα σύγκλησης όλων των προηγηθέντων, αποτελεί πια μια δεδομένη πραγματικότητα, εντός της οποίας η ενίσχυση των χρηστών με κριτικές δυνάμεις μπορεί να επισπευτεί μέσω της εκπαίδευσης στα μέσα, συνεπώς και του κινηματογράφου. Θα αναφέρω επίσης την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια ευρωπαϊκή προσέγγιση στο γραμματισμό στα μέσα, μέσω της οποίας η Ευρώπη καλεί τα μέλη της να κινητοποιηθούν. Σημαντική είναι και η σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παιδεία στα μέσα του 2009, που καλεί τα κράτη-μέλη να διεξάγουν έρευνες και εθνικό διάλογο περί εισαγωγής στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, να καταγράψουν την πρόοδο μηδιακής εγγραμματοσύνης και να συνεργαστούν με τον οπτικοακουστικό τομέα για μια συστηματικότερη προσπάθεια, όπως και η ανακοίνωση της Ένωσης του 2014 για τον κινηματογράφο στην ψηφιακή εποχή, που προσδοκάται ότι θα ενισχυθεί σε ένα σύγχρονο τεχνολογικά περιβάλλον και μέσω στρατηγικών προσέλκυσης κινηματογραφικά εγγράμματο κοινού. Κατά την ανασκόπηση της ερευνητικής βιβλιογραφίας για την κινηματογραφική παιδεία, αποκρισταλώνονται κυρίως τρεις συνιστώσεις: εκπαιδευτική, μαθητές, προκλήσεις. Ως προς την πρώτη, έχουν διαπιστωθεί τα εξής. Οι εκπαιδευτικοί υλοποιούν δράσεις κυρίως για να γνωρίσουν οι μαθητές τον κινηματογράφο μέσα από μεθόδους της κριτικής, δημιουργικής και πολιτιστικής προσέγγισης. Οι δράσεις συμβάλλουν στη διεύρυνση των γνώσεων των εκπαιδευτικών γύρω από την κινούμενη εικόνα αλλά και γύρω από άλλα γνωστικά αντικείμενα, καθώς και στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους. Η διαθεματική ή αυτόνομη εισαγωγή της εκπαίδευσης στα μέσα στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, σύμφωνα με την Εθνική Έρευνα του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων του 2011 για την παιδεία στα μέσα, εκτιμάται με θετικό τρόπο από εκπαιδευτικούς, αν και ο κινηματογράφος χρησιμοποιείται σε περιορισμένο βαθμό ως εκπαιδευτικό εργαλείο. Ως προς τη δεύτερη συνιστόσα, παρατηρείται θετική επίδραση των δράσεων στους μαθητές. Έτσι, για παράδειγμα, αυξάνονται η προθυμία, το ενδιαφέρον, η προσοχή, η συγκέντρωση και ο ενθουσιασμός. Βελτιώνεται η στάση απέναντι στο σχολείο
και η σχολική επίδοση μέσα σε ένα νέο μαθησιακό περιβάλλον συνεργατικής μάθησης και συλλογικότητας με τον εκπαιδευτικό βοηθό. Υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης του υφιστάμενου βίντεο εγγραμματισμού των μαθητών. Καλλιεργούνται δεξιότητες τεχνολογικής και ψηφιακής φύσης, όπως και στρατηγικών αυτόνομης μάθησης, υπευθυνότητας, ικανοτήτων υπέρβασης δυσκολιών, ανάληψης πρωτοβουλειών και λήψης αποφάσεων, αποσαφηνίζονται έννοιες, περιεχόμενο, φαινόμενα, υποκινούνται συζητήσεις, ενισχύονται τα γνωστικά αντικείμενα, συγκρατείται μεγαλύτερος και ποιοτικότερος όγκος πληροφοριών μέσω του συνδυασμού ταινίας και διδακτικού σενάριου και υπάρχει θετική επίδραση της τεχνολογίας κινούμενης εικόνας σε άλλους γραμματισμούς, όπως σε δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής. Βεβαίως υπάρχουν και οι προκλήσεις. Πρόβλημα συνιστά για παράδειγμα η έλλειψη δεξιοτήτων κινηματογραφικού γραμματισμού των εκπαιδευτικών, καθώς και η ανεπαρκής τους δικτύωση και ανταλλαγή απόψεων σε θέματα κινηματογραφικής παιδείας. Οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται υποστήριξη μέσω κατάρτισης κατά τις ακαδημαϊκές τους σπουδές και μέσω ενδεχομένως ενός δικτύου συνεργασίας. Τα προγράμματα σπουδών επίσης χρειάζονται αναθεώρηση με στόχο την εισαγωγή της κινηματογραφικής παιδείας στο σχολείο. Οι αποσπασματικές εθνικές πρακτικές δυσχεραίνουν ενδεχομένως την ένταξη ενός αυτόνομου μαθήματος κινηματογραφικής παιδείας στο σχολείο. Το κόστος πρόσβασης σε οπτικοακουστικό υλικό και ταινίες αποτελεί σημαντικό εμπόδιο. Υπάρχει περιορισμένη συνεργασία με εξωτερικούς παράγοντες από το χώρο του κινηματογράφου. Οι καλές πρακτικές συνήθως αγνοούνται. Επίσης, η υλικοτεχνική υποδομή σε πολλά σχολεία είναι ανεπαρκής. Και τέλος, ελληνική έρευνα για την κινηματογραφική παιδεία στον νηπιαγωγείο εξάγει το πόρισμα πως η εφαρμογή της είναι ανέφικτη στην προσχολική βαθμίδα. Η παρούσα εργασία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης έρευνας του 2017 με θέμα κινηματογραφική παιδεία στην Μαθία και παρουσιάζει ένα μέρος των ποσοτικών αποτελεσμάτων αυτής της έρευνας. Έχει διενεργηθεί υπό το πρίσμα του Διεθνούς Διαλόγου περί κινηματογραφικής παιδείας και αξίας του κινηματογράφου για το σχολείο, των αυξημένων διεθνώς και προσφάτως εκπαιδευτικών πρωτοβουλειών ένταξης του κινηματογράφου στη διδασκαλία και του ενδιαφέροντος της ερευνήτριας που έχει εφαρμόσει στην εκπαιδευτική διαδικασία δράσεις κινηματογραφικές, αποκομίζοντας θετικές εμπειρίες. Ο απότερος σκοπός της ήταν να ανιχνεύσει τη σύγχρονη πραγματικότητα ένταξης του κινηματογράφου στα σχολεία, τα προβλήματα κατά την ένταξη και τις απόψεις των εκπαιδευτικών περί κινηματογραφικής παιδείας. Επιπρόσθετα, η έρευνα είχε σκοπό να αποτυπώσει ειδικότερα την ένταξη της δημιουργικής διάστασης της κινηματογραφικής παιδείας, της πιο παραμελημένης στην ερευνητική βιβλιογραφία, στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στην ευρύτερη έρευνα χρησιμοποιήθηκε η αναλογική στρωματοποιημένη δειγματοληψία. Ο στατιστικός πληθυσμός συγκροτήθηκε από τους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων των δημοτικών σχολείων της Συμμαθίας, που χωρίστηκαν σε 12 στρώματα βάσει της υπαγωγής τους στις διάφορες δημοτικές ενότητες και ως έγκυρο κρίθηκε το 72,5% του αρχικού δείγματος του πληθυσμού που περιλάμβανε 200 εκπαιδευτικούς. Το ερευνητικό εργαλείο ήταν ένα ανώνυμο έντυπο ερωτηματολόγιο που αποτελούνταν από το κυρίως ερωτηματολόγιο και το δημογραφικό δελτίο. Το κυρίως ερωτηματολόγιο με τη σειρά του αποτελούνταν από δύο θεματικά πεδία. Το πρώτο αφορούσε την αποτύπωση της πραγματικότητας και των εμποδίων, ενώ το δεύτερο, που παρουσιάζεται και στην παρούσα εισήγηση, αφορούσε τις απόψεις των εκπαιδευτικών για την αξία της κινηματογραφικής παιδείας. Οι 145 εκπαιδευτικοί, 46 άντρες και 99 γυναίκες, κατατάχθηκαν σε κατηγορίες ανάλογα με την ηλικία, την εκπαιδευτική εμπειρία, την περιοχή του σχολείου, την ειδικότητα και την επιμόρφωση στην κινηματογραφική παιδεία. Αξιοσημείωτο είναι ότι μόλις οι 16 δήλωσαν ότι έχουν επιμορφωθεί στην κινηματογραφική παιδεία, ενώ οι 129 ότι δεν έχουν παρακολουθήσει καμία επιμόρφωση. Την πιλωτική έρευνα σε 24 μονάδες ευχέρειας ακολούθησε η κανονική έρευνα το πρώτο δίμηνο του 2017 και η επεξεργασία των δεδομένων με το PSPP, η οποία περιλάμβανε την περιγραφική στατιστική ανάλυση και τον έλεγχο εσωτερικής συνάπειας, καθώς επρόκειτο για μία υποκλίμακα 12 στοιχείων,
διαρθρωμένη στην πενταβάθμια κλίμακα Likert με τιμές από 1 ίσον συμφωνώ πολύ μέχρι 5 ίσον διαφωνώ πολύ. Ο έλεγχος έδειξε ένα καλό επίπεδο εσωτερικής συνοχής με συντελεστή Kronbach α 0,86. Το σημαντικότερο έβριμα ήταν ότι η παιδαγωγική του κινηματογράφου αναγνωρίζεται από την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών ως μορφωτικό αγαθό ιδιαίτερης αξίας. Στην υποκλίμακα αυτή οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν τα εξής: αν το σχολείο τους είναι επαρκώς εξοπλισμένο για την υλοποίηση δράσεων κινηματογραφικής παιδείας, αν η κινηματογραφική εκπαίδευση εκπαιδευτικών θα έπρεπε να διδάσκεται ως υποχρεωτικό μάθημα σε ακαδημαϊκό επίπεδο προκειμένου εκπαιδευτικοί να διδάξουν κινηματογραφική παιδεία στο σχολείο, αν η ολική ή μερική λύση προβλημάτων θα οδηγούσε στην αύξηση κινηματογραφικών δραστηριοτήτων στην διδακτική διαδικασία, αν η έκθεση σε μεγάλη κλίμακα ταινιών βοηθάει ώστε οι μαθητές να εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους τις πολιτιστικές, αν η κινηματογραφική εκπαίδευση συνεισφέρει στην ανάπτυξη δημιουργικών δεξιοτήτων των μαθητών, αν η κινηματογραφική εκπαίδευση συμβάλλει στην κριτική θέαση ταινιών, αν ο κινηματογράφος αποτελεί ένα χρήσιμο εποπτικό εργαλείο για τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος σπουδών, αν επίσης είναι ένα μέσο ικανό να υποκινήσει τον ενθουσιασμό των μαθητών, αν οι μαθητές του δημοτικού θα έπρεπε να έχουν περισσότερες ευκαιρίες κινηματογραφικής παιδείας και αν θεωρούν οι εκπαιδευτικοί πως είναι σημαντικό οι μαθητές του δημοτικού να αποκτήσουν κινηματογραφική παιδεία στο σχολείο, αν σκοπεύουν να αξιοποιήσουν μελλοντικά τον κινηματογράφο στη διδακτική διαδικασία και τέλος εάν θεωρούν πως η κινηματογραφική εκπαίδευση θα έπρεπε να εισαχθεί ως ανεξάρτητο μάθημα ή διαθεματικά στα προγράμματα σπουδών του δημοτικού. Η εξέταση των μέσων τιμών των απαντήσεων αναερώτηση έδειξε πως στις 10 από τις 12 ερωτήσεις υπήρχε θετική ανταπόκριση, δηλαδή τιμές κοντινότερες στο 1 της συμφωνίας. Στην ερώτηση 32, αν η κινηματογραφική εκπαίδευση θα έπρεπε να εισαχθεί στα προγράμματα σπουδών του Δημοτικού, η τιμή του 2,59 ίσως να συνδέεται με μια ανασφάλεια των εκπαιδευτικών ως προς τις απαιτήσεις της κινηματογραφικής παιδείας, ίσως όμως και με άγνοια του γεγονότος ότι ο οπτικοακουστικός γραμματισμός των νέων είναι μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να αγνοηθεί στο σχολείο τη στιγμή που κάποιοι εκπαιδευτικοί εμένουν σε παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας. Ενώ στην ερώτηση 21, εάν το σχολείο των εκπαιδευτικών θεωρείται επαρκώς εξοπλισμένο για την υλοποίηση δράσεων κινηματογραφικής παιδείας, η τιμή του 3,06 είναι αυτονόητη, καθώς προφανώς οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται πως υπάρχουν ελλείψεις στην υλικοτεχνική υποδομή. Συνοψίζοντας λοιπόν, θα μπορούσε κανείς να πει πως οι εκπαιδευτικοί είναι πεπισμένοι για τις ευεργετικές ιδιότητες του κινηματογράφου, αντιλαμβάνονται τον κινηματογράφο ως ένα χρηστικό εκπαιδευτικό εργαλείο, το οποίο συμβάλλει στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων, για παράδειγμα στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, πολιτιστικές γνώσεις, κριτική σκέψη, δημιουργικές ικανότητες και συμβάλλει και στην ανάπτυξη μιας θετικής στάσης των μαθητών απέναντι στο σχολείο. Βάσει αυτών των πεπιθήσεων, είναι ενδεχομένως πεπισμένοι επίσης ότι θα έπρεπε να παρέχονται περισσότερες ευκαιρίες κινηματογραφικής παιδείας στο σχολείο, πως η απόκτησή της στο σχολείο μάλιστα είναι σημαντική και ότι η ακαδημαϊκή κατάρτιση των εκπαιδευτικών στην κινηματογραφική παιδεία θα μπορούσε να συμβάλλει σε μια πιο συστηματοποιημένη προσέγγιση της εντός του σχολείου. Πάνω απ' όλα όμως παίζει ρόλο η θεσμοθέτηση ενός γνωστικού αντικειμένου κινηματογραφικής παιδείας, είτε αυτόνομα είτε διαθεματικά, πράγμα το οποίο θα συνεισφέρει στην αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων και βεβαίως στην ορθή εφαρμογή δράσεων κινηματογραφικής παιδείας. Σε σχέση με μια ενδεχόμενη θεσμοθέτηση, πρέπει να αναφέρω τις τρέχουσες εξελίξεις στην ελληνική εκπαίδευση. Έτσι, ναι μεν απουσιάζει η κινηματογραφική παιδεία από το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, ωστόσο η Επιτροπή Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία 2016 αναγνωρίζει την ανάγκη να ενσωματωθεί εκπαίδευση στα μέσα γενικότερα και ο οπτικοακουστικός και κινηματογραφικός γραμματισμός ειδικότερα στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Παρομοίως, οι προτάσεις της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων 2016 μιλούν για αναδιάρθρωση ύλης, εισαγωγή
τεχνών ως διδακτική στις παιδαγωγικές σχολές, διαρρύθμιση χώρων τέχνης στα σχολεία, ακόμα και επέκταση της καλλιτεχνικής παιδείας στην εκπαίδευση. Η έρευνα λοιπόν κινηματογραφική παιδεία στην Ημαθία μπορεί να χαρακτηρίζει μια μικρή εκπαιδευτική κοινότητα, δεν πάβει ωστόσο να απεικονίζει μια συγκεκριμένη τάση που πιθανόν απαντάται και αλλού. Δηλαδή, η παιδαγωγική του κινηματογράφου αναγνωρίζεται ως μορφωτικό αγαθό ιδιαίτερης αξίας. Ενισχύει, θα λέγαμε, το ζήτημα ένταξης της κινηματογραφικής παιδείας στην εκπαίδευση. Αναδεικνύει, ωστόσο, ως βασικότερη προϋπόθεση την επίσημη θεσμοθέτηση στην τυπική εκπαίδευση. Ευχαριστώ πολύ.